και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και επίγειες δυνάμεις και από αέρος να κατασβήσουν το μέτωπο. Θα προχωρήσουμε τώρα για να δείτε και τις φλόγες, είναι πολύ κοντά το σημείο. Θα προχωρήσουμε. Υπάρχει και δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία κινείται παράλληλα με εμάς, καθώς υπάρχει πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα κοντά στο μέτωπο. Η δημιουργία των ΜΑΤ έχει μπει μέσα από το ΚΙΤ. Εμείς κινούμαστε ακριβώς παράλληλα και βλέπετε στις εικόνες που σας μεταφέρουμε τις φλόγες, οι οποίες αρχίζουν να φαίνονται. Δείτε πάλι, οι ίδιες εικόνες με χθες το βράδυ. Βλέπουμε και στο βάθος και τη φωτιά, αυτή την αιστεία φωτιάς που κατακαίει, όπως λες, ό,τι είχε μείνει όρθιο. Σχεδόν τίποτα δεν είχε μείνει όρθιο. Ναι, Δημήτρης, ακούμε. Μας προειδοποιούν ότι μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε, γιατί υπάρχουν φιάλες υγραερίου. Αυτές χρησιμοποιούσαν οι μετανάστες για να μαγειρεύουν μέσα στις σκηνές τους και ακούγονται συνεχώς εκρήξεις. Οπότε αυτό είναι ένα ασφαλές σημείο για να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Βλέπετε τα ξύλα τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί βγαίνουν ψηλά, περνάνε αεροπλάνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κάνουν κατάσβεση από αέρος για να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο. Αριστερά μας υπάρχουν, βλέπετε, αποθήκες, υπάρχουν δέντρα και δεξιά μας είναι όλα τα καμένα όσα κάηκαν χθες και προχθές το βράδυ. Το τι έχει μείνει, το τίποτα δηλαδή, από τη Δομή Φιλοξενίας. Την απόλυτη καταστροφή μας δείξατε και ταυτόχρονα μία ακόμα φωτιά.